για να δούμε από κοντά το πώς λειτουργεί ένας νέος μεταρρυθμιστικός νόμος, ο οποίος ψηφίστηκε το 2020, αλλά για την εκπαίδευση αυτό το διάστημα είναι πάρα πολύ μικρό για να φανούν αποτελέσματα και για να δούμε πώς λειτουργεί. Κυρίως για να ακούσω και όχι για να πω τα προβλήματα τα οποία ενδεχομένως υπάρχουν στο κομμάτι της επαγγελματικής εκπαίδευσης και στην προκαλή κατάρτιση και στη διαβιβάτηση. Και βέβαια το πρωί ξεκίνησα από τις εκπαίδευσεις και επισκεπτόμενος το διαφύγιο, το πάλι το YouTube και το υπαρχοφείο, το οποίο πραγματικά είναι ένας μόνος έλξης και ζωής ένας περίπτωνας ζωής. Τώρα βρίσκομαι εδώ στην περιφέρεια, είχα ήδη συνάντηση με τους αντιπεριφερειάρχες, με τον αρμόδιο του περιφερειάρχη και τους άλλους περιφερειάρχες. Συζητήσαμε προβλήματα τα οποία υπάρχουν και τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν και θα ήθελα πρώτα να σου πω ότι αυτός ο νέος μεταρρυθμιστικός νόμος έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Μπορεί σε ένα κοινό σχεδιασμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης της κατάστασης στη χώρα σε κεντρικό επίπεδο. Αλλά το κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι συμμετέχουν στα όργανα διακυβέρνησης της επαγγελματικής εκπαίδευσης της κατάστασης οι κοινωνικοί εταίροι, εργαζόμενοι και εργοδότες και οι εκπρόσωποι της πολιτικής αυτοδιοίκησης πρώτης ελεύθερης παρτίου. Για ποιο λόγο το λέω και γιατί εστιάζω εκεί το ενδιαφέρον, διότι αυτοί είναι οι κύριοι συντελεστές της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της χώρας. Πολλά χρόνια η επαγγελματική εκπαίδευση της κατάρτισης στη χώρα μας σχεδιάστηκε ή φαινόταν ότι σχεδιαζόταν μέσα στους τέσσερις τύπους ενός κοινωνικού. Αποτέλεσμα ήταν για χρόνια ολόκληρα να είμαστε στις τελευταίες βαθμίδες, στις τελευταίες θέσεις όλων των διπτών επαγγελματικής εκπαίδευσης της κατάρτισης το 28 πριν και 27 ετών του Άνθρωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό διότι αυτά τα οποία ως προϊόν έβγαζε η εκπαίδευση κατάρτιση ήταν αναντίστοιχο με τις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας και της οικονομίας της χώρας. Πήγαμε λοιπόν στους κύριους συντελεστές, στους κοινωνικούς και τους εργοδότες, στην τοπική αυτοδιοίκηση για να μας μεταφέρουν αυτές τις ανάγκες και να τις μεταφράζουμε εμείς σε προγράμματα εκπαίδευσης κατάρτισης. Θα σας πω μόνο δύο λόγια ότι το σύστημα διακυβέρνησης έχει ένα κεντρικό συμβούλιο επαγγελματικής εκπαίδευσης κατάρτισης, το οποίο εδρεύει στην Υπουργική και έχει 15 περιφερειακά συμβούλια σύνδεσης με την αγορά και την παραγωγή, τα οποία βρίσκονται 13 όπως είναι οι έδρες περιφερειών, όπως τις έδρες των περιφερειών, και δύο είναι επιπλέον, ένα στην Αττική και ένα στην Κεντρική Μακεδονία, λόγω του πλήθους και των μονάδων, αλλά και της πληθυσμού που υπάρχει. Επομένως, έχουμε ένα σύστημα διακυβέρνησης που λειτουργεί σε εθνικό επίπεδο και σε περιφερειακό επίπεδο, διότι αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στις περιφερειακές ανάγκες, στις τοπικές ανάγκες και της κοινωνίας και της οικονομίας. Αυτά είναι τα κεντρικά σημεία του νομοσχεδίου. Το σύστημα αυτού διακυβέρνησης έχει αρχίσει να λειτουργεί. Έχουν γίνει 9 συνεδριάσεις του κεντρικού συστήματος. Έχουν γίνει 6 τουλάχιστον όλων των περιφερειακών συμβουλίων. Νομίζω ότι τα αποτελέσματα βεβαίως στην εκπαίδευση δεν μπορούν να φανούν άμεσα, αλλά σύντομα θα δούμε να αλλάξει το τοπίο στην επαγγελματική εκπαίδευση της κατάστασης. Αυτά ως εισαγωγή. Εδώ στοιχείο θέλουμε να εξετάσουμε. Σε λίγο θα έχω μια σύσκεψη με τους διευθυντές των επαγγελματικών λυκείων για να δούμε τι προβλήματα έχουν. Έχουμε εντοπίσει από τις επισκέψεις μας σε άλλες περιφέρειες συγκεκριμένα προβλήματα τα οποία και με διατάξεις νόμου που θα μπουν στο νέο στο νομοσχέδιο το οποίο θα ψηφιστεί στην Βουλή μέσα στον Ιούλιο, το πολύ στον Ιούλιο. Προσπαθώντας να λύσουμε αυτά τα προβλήματα, θα ακούσω και εδώ
σε επίπεδο κυρίως απήχησης στην τοπική κοινωνία και με το ικανογραφικό το παράλληλο, όχι μόνο στην τοπική κοινωνία, αλλά να προσελκύσουμε και σπουδαστές από άλλα μέρη εδώ στη Χίλη. Αυτά ήθελα να σας πω, σας ευχαριστώ πολύ για το μονόλογο που μέχρι στιγμής και αν θέλετε οποιαδήποτε ερώτηση, διαθέσεις. Εγώ ήθελα να ρωτήσω αν από αυτό το ένα χρόνο λειτουργία τώρα και εσείς είναι πολύ νωρίς. Τι συμπεράσματα έχουν όσον αφορά τη διασύνδεση και τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με το επαγγελματικό κομμάτι. Και δεν ξέρω αν σας έχει τεθεί, επειδή είστε και από το γεωπονικό, έχουμε την Ένωση Μαστικοπαραγωγών, η οποία έχει, δεν ξέρω αν έχει τεθεί τέτοιο θέμα, δηλαδή αν θα μπορούσε να υπάρξει μια διασύνδεση στην επαγγελματική εκπαίδευση με το κομμάτι της Ένωσης, η οποία ζητάει εργάτες και δεν βρίσκει. Δηλαδή υπάρχει σημαντικό πρόβλημα. Λοιπόν, σε ό,τι έχει σχέση με τη λειτουργία, είπα και στην προηγουμένη παρέμβασή μου, πάει πάρα πολύ καλά. Θα σας πω κάτι, επειδή ήμουν από τους κύριους συντελεστές τέλος πάντων αυτής της μεταρρύθμισης, ότι παρόλο ότι το Κεντρικό Συμβούλιο και τα περιφερειακά ήταν κατά κάποιο τρόπο μια ιδέα την οποία είχα καλλιεργήσει χρόνια γι' αυτό, ετούτης γράφοντας τον νόμο, πάντα υπήρχε η αμφιβολία αν αυτά τα όρεμα, επειδή και πολυπληθή είναι και ανώμευγενή, έτσι, έχουμε κατευθυνούς εργαζόμενους, εργοδότες, αντιμάρχους, αντιμάρχους, περιφερειάρχες κλπ. Αν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν κανονικά. Έχουν ξεπεράσει τις προσδοκίες συμβουλίες. Και από την ώρα που έχει ξεπεραστεί αυτό το φόβος, ο αρχικός, η αμφιβολία για κάθε τι καινούριο πάντα έχει κάνει σαν πολύ. Περιμένουμε ότι τα αποτελέσματα και ήδη άρχισαν να φαίνονται για ειδικότητες οι οποίες πάνω από 10 είναι καινούριες ειδικότητες, πειραματικές ειδικότητες, τις οποίες έχω επάγει και λειτουργούν, περιλαμβάνονται πολλές και στο μηχανογραφικό φέτος. Όπου μια που μου δίνεται η ευκαιρία να πω ότι πέρσι στο μηχανογραφικό για τα ΙΕΚ υπήρχαν περίπου 8.000 θέσεις προσφοράς έστω. Και φέτος έχουν διπλασιαστεί, είναι πάνω από 16.000. Τώρα, σε ό,τι έχει σχέση με το συγκεκριμένο, το ονομαστήριο. Με το ΙΕΚ το δικό μας, δηλαδή δεν βλέπουμε καινούργιες ειδικότητες. Δεν βλέπουμε καινούργιες ειδικότητες. Επαναλαμβάνονται οι ειδικότητες που δεν ξέρω κατά πόσο μετά στην αγορά εργασίας υπάρχει. Δεν έχετε δει εδώ. Ναι, εδώ, για το ΙΕΚ ισχύουν. Οι ειδικότητες οι καινούργιες, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να βάλουμε καινούργιες ειδικότητες, θα πρέπει να μας προταθούν μέσα από το Περιφερειακό Συμβούλιο και όχι απλώς τυπικά ότι πρέπει να είναι αυτός ο νόμος, αλλά εκείνο που περιμένουμε είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει διαγνώσει πραγματικές ανάγκες. Και θα φτάσω τώρα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, πράγματι μπορεί να είναι, δεν το ξέρω, πραγματική ανάγκη για να την ενισχύσουμε. Το έχω ακούσει. Αλλά περιμένω κάτι συγκεκριμένο. Θα μπορούσα να την βάλω και με τα χαρά στο είπα, αλλά θέλω μια σύμπραξη για να γίνει ένα πρόγραμμα σπουδών. Αντιλαμβάνεστε ότι κάποιοι οι οποίοι ξέρουν το αντικείμενο, δεν είμαστε παντογνώστες και αυτό έπρεπε να καθόμαστε να σχεδιάζουμε προγράμματα τα οποία θα ήταν στον χρόνο. Δηλαδή ήταν αυτό που σας έλεγα πριν, ότι για χρόνια έτσι σχεδιαζόντουσαν το πράγμα. Εάν υπάρχει από την Ένωση μας παραγωγών που προφανώς έχουν σε όλα τα επίπεδα και επιστημονικό κλπ. Προσωπικό το οποίο θα μπορούσε να συνεργαστεί και προσωπικά να συμβάλλω να κάνουμε ειδική ειδικότητα, δεν έχω καμία εντύπωση. Δεν έχω κάτι από το έχω ακούσει, αλλά δεν έχω κάτι. Εγώ ήθελα να καταλήξω στο ότι πολλές φορές οι ειδικότητες των ΙΕΚ δεν έχουν, αφού πλέον δεν έχουν απήχηση στην πραγματική αγορά εργασίας. Μα αυτό είναι. Αυτός είναι ο στόχος. Να αλλάξουμε αυτά τα οποία, κοιτάξτε, ορισμένες ειδικότητες έρχονται με κεκτημένη ταχύτητα. Και δεν σας κρύβω, είμαι λίγο παλιός, ξεκίνησα εγώ τα ΙΕΚ το 1992. Το πιστεύετε ότι βρήκα ειδικότητες της εποχής εκείνης να λειτουργούν ακόμα. Και όχι μόνο να λειτουργούν ακόμα, αλλά να λειτουργούν με τα ίδια προγράμματα σπουδών. Τα οποία προφανώς δεν έχουν καμία σχέση με τη σημερινή κατάσταση.
κάνουμε εμείς είναι έργο το οποίο έχει προκηρυχθεί για τη διαχείρισή του και διάφορη κοινωνική εταιρεία. Το ΣΕΒ, η ΓΕΣΕ, από κοινού η ΓΕΣΕΒΕ, ο ΣΕΤΕΡ και η ΓΕΣΕ. Πάμε ακριβώς στην πηγή αυτών οι οποίοι μπορούν να περνούσουν τις πραγματικές ανάγκες. Θέλω να σας ρωτήσω αναφορικά με το κομμάτι του ΓΕΣΕ. Οι απόφοιτοι προκειμένου να έχουν την πιστοποίηση αναγκάζονται να κάνουν κάποια ταξίδια στο γειτονικό νησί. Ήδη μου το θέσανε οι αντιπεριφερειάρχες, το συνδυώσαμε, θα μιλήσουμε με τον ΠΕΠΑ και θα δούμε πώς μπορούμε να το λύσουμε αυτό. Δηλαδή είναι στη σκέψη σας να λειτουργήσει παράλληλα και στοιχείο ενεργητικό. Ναι, δεν υπάρχει θέμα. Δηλαδή ως σκέψη, από την θετική, διότι πραγματικά καταλαβαίνω την ανάγκη η οποία υπάρχει. Από εκεί και πέρα είναι να δούμε με τον ΟΠΕΠ που είναι ο αρμόδιος φορέας, εποπτεύεται πώς είναι δυνατόν να γίνει, γιατί υπάρχουν κάποιες πρακτικές δυσκολίες ή μάλλον πρακτικά θέματα τα οποία δεν έχουν ξεπεραστεί. Αλλά θα προσπαθήσουμε να το λύσουμε και να γίνονται οι πιστοποιήσεις εδώ. Και εδώ. Ήθελα να σας ρωτήσω για πρόσφατα ή να κάνει συζήτηση για το θέμα της χρηματοδότησης των ιδιωτικών υπάλληλων. Κανένα θέμα χρηματοδότηση ιδιωτικών υπάλληλων. Τα ιδιωτικά υπάλληλα είναι ιδιωτικά. Είναι επιχειρήσεις οι οποίες, όπως όλες οι επιχειρήσεις, έχουν ενταχθεί σε προγράμματα. Δεν ενταχθεί σε προγράμματα ενίσχυσής τους. Όχι. Εγώ δεν έχω κάνει μια συμφωνία μου και δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Κάπου είδα ένα δημοσίευμα και ίσως αυτό λέτε ότι κάποια ιδιωτικά ΕΕΠΕ ζητάνε να γίνουν πρότυπα. Και το συνδέσανε επειδή τα πρότυπα ΕΠΑΛ υπάρχει ειδική δράση στο Ταμείο Ανάκαμψης και πράγματι θα πρέπει να το δεχτούμε. Αλλά τα πρότυπα ΕΠΑΛ του δημοσίου, πρότυπα ΕΠΑΛ στο ιδιωτικό τομέα, η διάταξη του νόμου μιλάει για αυτά που είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Αν δεν κάνω λάθος στην Ελλάδα, υπάρχουν μόνο δύο. Το ένα είναι αυτό, το άλλο είναι οι Αμερικανικές σχολές της Αμερικής, αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται σε καμία περίπτωση κατηγορηματικά σε χρηματοδότηση ή συγχρηματοδότηση. Μόνο μετατροπή τους και ονομασία μπορεί να γίνει ως πρότυπα εμπάλλα, διότι είναι αυτά τα δύο σας είπα που λέει ο νόμος ότι εφόσον είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα μπορούν να μετατραπούν εφόσον θέλουν και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις. Καμία σχέση με χρηματοδότηση είναι απόλυτο σε αυτό το οποίο σας και κάθε χρόνο, κύριε Γενική, βλέπουμε τμήματα τα οποία είναι ολιγομελή και ειδικά στην περιφέρεια υπάρχει έντονο αυτό το θέμα, να σκεφτείτε αν θα κλείσουν ή όχι. Είδατε κι εσείς και στις σημείωσες το πόσο σημαντικό είναι να μένουμε και να έχουμε ένα δυνατό τμήμα να λειτουργεί. Πώς θα αντιμετωπίσετε αυτά και αν τέλος πάντων και για την υποτροφία των ιδιωσών, που έχει γίνει πάρα πολύ συζήτηση, αν μπορείτε να κάνετε. Για το. Η υποτροφία των ιδιωσών. Το είδα κατάλαβα ότι στην ουσία, για να μην κρυβόμαστε, το υποτροφείο συντηρεί τα σχολεία στις ενώσεις και κυρίως το επάλληλο με τον οποίο συζήτησα. Ήδη επικοινώνησα με τον πρόεδρο του ΕΝΕΤΕΠ για να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα κάποιες ενίσχυσης. Από ό,τι κατάλαβα, φέτος έχει εξασφαλιστεί από κάποιες πηγές και δεν υπάρχει πρόβλημα, θα είναι πλέον στη σφαίρα του ενδιαφέροντος μας η ενίσχυση. Τα μεγκοφελή τμήματα είναι μια άλλη ιστορία, τα οποία πρέπει να διατηρούνται σε πολύ μικρό αριθμό ρυθμοβελή, όπου πραγματικά υπάρχει ανάγκη, όπως είναι στις ακριβικές και στις περιοχές της απομονωμένης. Γιατί δεν σας κρύβω ότι γίνεται και μία πολλές φορές σπατάλη, και πρέπει σε λίγο πολύ τμήματα και μέσα στην αρχή. Είναι δηλαδή ένα θέμα το οποίο θέλει αρκετή προσοχή. Χρειάζεται σε ορισμένες περιπτώσεις να τα ενισχύουμε, αλλά σε άλλες δεν μπορούμε να κάνουμε λίγο πολύ όταν δεν υπάρχει ένα. Και τέλος, τα εξεταστικά κέντρα θα μπορούσαν να γίνουν με δύο στοιχείο. Να μην έχουμε τα κέντρα για τις πανελλήνιες. Είναι έξω από την αρμοδιότητά μου, δεν ξέρω. Θα
θα μπορούσε να υπάρξει κάποια δέσμευση, δεδομένου ότι και εδώ στο ΙΚΑ έχουν ξεκινήσει ειδικότητες και μένουν με ένα-δύο μαθητές και κλείνουν. Κάποια δέσμευση για μικρές κοινωνίες όπως στη Χιώτικη, να μην κλείνουν αυτές οι ειδικότητες. Μα κλείσαν όμως προσφάτως. Όταν δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι, όταν λέω ενδιαφερόμενοι, ενώ να φυτούν, γιατί κάποια φορά εμφανίζονται εδώ τα οποία θα αναπτύξουν στην πραγματικότητα. Αλλά η ειδικότητα η οποία έχει μέσα δεν έχει κλείσει ποτέ. Έχει κλείσει το πέρασμα του. Διαβέσκει συνάδελφου. Χωρίς μαθητές. Με δύο μαθητές. Ανοείται. Να πηγαίνουμε, όχι να καταλάβουμε. Εντάξει, ναι. Εγώ ήθελα και τα πρότυπα πάλι για τις νησιωτικές περιοχές, τώρα όπως είναι δική μας, πόσο εύκολο είναι να λειτουργήσουν τέτοια σχολεία, να χαρακτηρίσουν πρότυπα και αν υπάρχει και τυχείο πρόβλεψη. Αν υπάρχει και τυχείο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Λόγω του ότι, πού είναι τη σχολεία δηλαδή. Δεν είχα κανένα έτοιμο. Η σύλλογη γρασκότητα. Όχι, δεν είναι ένα συγγνώμη γρασκότητα, τα πρότυπα επάλλη, μην τα περτεύουμε με τα πρότυπα, τη γενικά λύγεια ή πειραματικά τη γενική εκπαίδευση. Δεν έχει μεγάλο νόμο ο σύλλογος των δρασκότων την συμμετοχή στην απόφαση για να γίνει ένα πρότυπο επάλλη. Είναι άλλα τα κριτήρια, γιατί τα επάλλη είναι διαφορετικά σχολεία από τα άλλα. Πρέπει να το καταλάβουμε.